τους Αγίους τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, ο οποίος έγινε παράδειγμα και υπόδειγμα για όλους τους χριστιανούς, όχι μόνο τους συγχρόνους του, αλλά και για τους επιγενωμένους μετά από αυτόν έως σήμερα και για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Και είναι βέβαιο ότι μπορεί ο καθένας από εμάς, εάν μόνο το παράδειγμα του Οσίου Αντωνίου ακολουθήσει, εάν δεν είχαμε άλλους Αγίους, τότε θα μπορούσε να φτάσει πράγματι να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος και κυρίως σαν χριστιανός. Ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε το 251, τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια, στην Αίγυπτο, από πλούσια, πολύ πλούσια οικογένεια, αλλά συγχρόνως και χριστιανική οικογένεια. Βέβαια ο πατέρας του και η μητέρα του, αλλά κυρίως ο πατέρας, επειδή φοβόταν ότι αν πήγαινε στο σχολείο, και αυτό είναι από τα παράδοξα, εάν πήγαινε στο σχολείο ο μικρός Αντώνιος, ίσως θα μολυνόταν η ζωή του, η χριστιανική ζωή του και οι αξίες που του έδιναν οι γονείς του μέσα στο σχολείο, τον άφησε αγράμματο. Κι όμως αυτός ο αγράμματος ο άνθρωπος κατέστη μέγας και η Εκκλησία με πολύ φιδό απέδωσε τα 2000 χρόνια αυτά της ζωής της αυτόν τον χαρακτηρισμό του μεγάλου σε πολύ λίγους ανθρώπους. Σε πολύ μικρή ηλικία φάνηκε ότι ο Αντώνιος ήλκυε τη Θεία Χάρη του Θεού μας και πολύ σύντομα έφυγε από την οικογένειά του όταν πέθανε ο πατέρας του και έμεινε μόνος με την αδελφή του, πέθανε και η μητέρα του, έβαλε την αδελφή του σε έναν Παρθενώνα και έφυγε εκείνος για να πάει να μονάσει στην έρημο, όπου έμεινε μέχρι τα βαθιά του γεράματα, πέθανε 105 ετών. Όλα αυτά τα χρόνια, τώρα εμείς μπορεί να πούμε έρημο και ασκητές και να λέμε άνα που πήγα και εγώ να ασκηθώ κάπου, όμως οι πειρασμοί είναι φοβεροί. Πρέπει να ζει κανείς στο κρύο, στην πολύ ζέστη, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς τίποτε, μέσα σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον πάντοτε, και εκεί ζούσε ο Μέγας Αντώνιος. Εκεί όλη την ημέρα προσήφθετο, νίστευε και προσπαθούσε και τα κατάφερνε πάντοτε να αποκρούει τις επιθέσεις, τις πολύ δυνατές επιθέσεις του σατανά, ο οποίος όσο τον έβλεπε και αντιστεκόταν και προέκοπτε στην άσκησή του, τόσο περισσότερο τον πολεμούσε. Αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτοί που ενδυναμώνονται με την πίστη, με την αγάπη προς τον Θεό και καταλείπουν σε μας το υπόδειγμά τους, να τους ακολουθήσουμε, να τους μοιάσουμε έστω και στο ελάχιστο, ώστε να προκόψουμε και εμείς την πνευματική μας ζωή. Και θα πει κανείς, και ποιος μπορεί από εμάς σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος πειρασμούς, ποιος μπορεί να γίνει Άγιος? Η λέξη Άγιος εμφανίζεται για πρώτη φορά στην μετάφραση των 70 της Παλαιάς Διαθήκης και σημαίνει τον άνθρωπο, τον αγνό, αυτόν που ακολουθεί τις εντολές του Θεού. Έκτοτε τη βρίσκουμε τη λέξη και στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο στις επιστολές του να καλεί Αγίους τους άλλους χριστιανούς και από εκεί μπορούμε να συμπεράνουμε ότι Άγιος είναι ο κάθε ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό, που έχει βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Και όσοι από εμάς βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και εν προκειμένου όσοι είμαστε εδώ βεβαίως όλοι, όταν βγήκαμε από την Κολυμβήθρα,
Ελάβαμε την αγιότητα από την αγιότητα της Εκκλησίας, γιατί γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού και έχουμε πει ότι η Εκκλησία μπορεί να έχει μέλη διάφορα που λέμε καλά, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος Άγιος μέσα σε ένα βρώμικο σώμα. Όμως η Εκκλησία και κάθε μέλος της Εκκλησίας λαμβάνει την αγιότητα από την κεφαλή και η κεφαλή είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι ο μόνος Άγιος και Πανάγιος. Γι' αυτό κάθε ένας από εμάς μόλις βαπτίζεται γίνεται Άγιος. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας ο καθένας, εξαρτάται από τον ίδιο εάν θα κρατήσει αυτή την αγιότητα, εάν θα την αυξήσει με τη ζωή του ή αν θα την ελαττώσει με τις κακές του πράξεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν την αγιότητα αυτή σε υψηλά επίπεδα. Ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε τους Αγίους μας. Ας προσπαθήσουμε να λάβουμε λίγη από την αγιότητα του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος έφτασε σε τόσο υψηλά επίπεδα. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών σε αυτή τη γη. Θα κάνουμε πραγματικότητα τότε αυτό που η σοφία του λαού μας λέει, ότι εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος. Γιατί η κόλαση και ο παράδεισος δεν είναι ένας τόπος που κάποτε θα πάμε, αλλά ένας τρόπος που μπορούμε να ζούμε εδώ, να πολιτευόμεθα σε αυτή τη ζωή, ώστε να είμαστε επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό και ποιος μπορεί να το πετύχει. Όποιος πιστεύει στο Θεό, εργάζεται για την άνοδο της πνευματικής του ζωής και έχει ως υπόδειγμά του τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αμήν, γέννητο.